Δημοτική Συμβουλή Κάνα, Βουραζέρης Χρήστος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Βιδάλης Νικόλος, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάη Ανδρονίκη, Μαμάη Μαρία, Ψωμάς Γεώργιος, Μπάλας Ελευθέριος, Πολίτου Ελένη, Τσατσομήρου Αθηνά, Σκόρδος Ιάκωβος, Αθανασίου Φραντζέσκος, Βάουκας Εμμανουήλ, Πανταζή Ειρήνη, Βασιλοπούλου Κουτέλη Μαρία, Καβάκης Ιωάννης. Από τους εκπροσώπους κοινοτήτων, Σπέρτος Ευστάθιος, Τοπική Κοινότητα Αυγείων. Σήμερα ένα θέμα ως εκατεπίδουσα στην αρχή συνεδρίαση έγινε στην πέμπτη αναμόρφωση προορισμού του Δήμου Άνδρου. Το θέμα της πέμπτης αναμόρφωσης προορισμού του Δήμου Άνδρου είναι στα κατεπίδουσα υπόθεση και δικαιολογεί την άμεση του Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα των πρώτων δύο ημερών, όπως έγινε την πρόσκλησή σας, που απευθύνεται κατά κανόνα για την επίδοση τυπών της πρόσκλησης, εταιρική συνεδρία και τούτο διότι η προσαναμόρφωση προοπτική είναι άλλες υποχρεότητες που δεν δύναται να τηρηθούν σε περίπτωση σύγκρισης στατικής συνεδρίας. Η προσαναμόρφωση κωδική είναι άλλες υποχρεότητες στην αναπαραγωγή. Πρώτα, κωδικό 0068-21-0001, φορολογικά πρόστιμα και προσαρτές της κρίσης, αφορά δόση ρύθμιση της ΔΟΗ που αν δεν καταληφθεί έως 30 Νοεμβρίου 2017, θα χαθεί η ρύθμιση και θα επιβαρυνθεί ο τύπος με πρόσθετες προσαρτήσεις και δεν θα μπορεί να λάβει την προηγική νομιμότητα. Δεύτερο θέμα είναι επίπεδος. Σκέλος Α και Β της αναμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται την κωδική μισθοδοσία απαραίτητη για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου μηνός Δεκεμβρίου 2017. Τρίτον, σκέλος σίγμα ΤΑΦ συμπεριλαμβάνονται κωδικοί εσόδων και εξόδων που αφορούν την απόδοση του ΦΜΗ απαραίτητη για την έκδοση όλη τη δοσία του προσωπικού του Δήμου του μηνός Δεκεμβρίου 2017. Τέταρτον, κωδικός 006-71, 4-0001, επιχορήγηση νομικού προσώπου του Δήμου, πρόκειται για την επιχορήγηση που επίγει να λάβει το νομικό πρόσωπο ώστε στη συνέχεια να προβεί με τη σειρά του σε αναμόρφωση ώστε να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου και να προχωρήσει σε εκπληρωμή υποχρεώσεων του μέχρι την 1 Δεκεμβρίου 2017. Και τέλος, κωδικός 0064-63-0001, έξοδα λοιπόν δημοσίευσεων, επήγε να γίνουν οι νομικές δημοσίευσεις ώστε να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Περιφέρεια. Από όλη την αναμόρφωση, ξεχωρίσαμε αυτά που είναι πιο αναγκαία. Σήμερα όμως καλούμαστε να συζητήσουμε για όλη την αναμόρφωση. Όχι μόνο για τους 5 αριθμούς. Όχι, για όλα. Τι καλούμαστε να ψηφίσουμε. Αυτά τα 5 στην πρόσκληση. Όχι, 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 άλλο. Η πρόσκληση μιλάει για αυτούς τους 5 κωδικούς οι οποίοι είναι κατεπίγοντες. Ναι. Αλλά καλούμαστε να ψηφίσουμε ως κατεπίγοντες όλη την 5η αναμόρφωση όπως μας έχει μοιραστεί κατά την εισήγηση. Ό,τι η αναμόρφωση λοιπόν στο Υποσυμβούλιο της 23 Δευτέρας Νοεμβρίου απορρίφθηκε και γύρισε στην Οικονομική Υπηρεσία για διορθώσεις. Η Οικονομική Υπηρεσία λοιπόν και ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να κάνουμε το Συμβούλιο σήμερα έκτακτο, προκειμένου λοιπόν να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπίγοντος, επειδή αυτοί οι 5 κωδικοί που αναφέρονται στην πρόσκληση είναι κατεπίγοντος. Όμως, αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε δεν είναι μόνο αυτή η 5η κωδική, που θα συζητήσουμε αν κρυφθεί ότι είναι κατεπίγον, αλλά όλη η αναμόρφωση, διορθωμένη η αναμόρφωση, που απορρίφθηκε τη 23 Νοεμβρίου. Αυτό το οποίο δηλαδή κάνουμε σήμερα είναι ότι αντί να μπει σε μια διαδικασία η οποία είναι καθηκή διαδικασία, μπαίνει στην κατεπίγουσα διαδικασία, υπάρχει όμως ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε. Και το κατεπίγον αφορά τα 5 θέματα και όχι όλη την αναμόρφωση. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να αποφασίσει αν είναι κατεπίγον να συζητηθεί όλη την αναμόρφωση και μόνο από τα 5 θέματα. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω, ότι η συζήτηση είναι και γι' αυτό έχετε και τη διαδικασία του εκτάκτου τα 5 κατεπίγοντα θέματα. Εάν δεν είναι κατεπίγοντα θέματα, γιατί έχουν έκτακτο. Αλλά τα 5 δεν είναι κατεπίγοντα. Άρα η αναμόρφωση είναι εκ του περισσού. Πραγματικά την άποψη του Προεδρείου, αυτά τα 5 ζητήματα είναι κατεπίγοντα και τα ψηφίσουν και αυτά τα 5 είναι κατεπίγοντα. Όμως αυτό το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα δεν είναι μόνο αυτή η κατεπίγοντα. Είναι η κωδική που μας έχουν στην ψήφιση. Όλη η αναμόρφωση. Άρα δεν λοιπόν το σώμα. Άρα δεν είναι όλη η αναμόρφωση γιατί είναι αυτό αυτά τα 5. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αν είναι να έρθουν όλη η αναμόρφωση γιατί ήρθαν τα 5. Δεν θα ήρθαν όλη η αναμόρφωση τροποποιημένη να την ψηφίσουν. Μα όλη η αναμόρφωση δεν ψηφίσουν.
Έχει έρθει όλοι. Ναι, κάτι δεν καταλαβαίνω. Ας δείξουμε ένα πρώτο λόγο να Να κάνω μια ερώτηση πριν επεξηγήσεις. Όταν απορριφθεί μια απόφαση για τους χι λόγους, μπορεί να έρθει μετά. Να έρθει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μιλάω για το κομμάτι του προϋπολογισμού, όχι για τα πέντε, μιλάω για τα άλλα. Μπορεί να έρθει μέσα σε τρεις μέρες με την ίδια εισήγηση να ξαναψηφιστεί χωρίς να περάσει κάποιο χρονικό όριο. Εμείς κρίναμε ως Προεδρείο ότι αυτά τα πέντε ζητήματα, αυτή η πέντε κωδική της αναμόρφωσης, είναι καλύτερη. Και γι' αυτό το λόγο έγινε για το πλήρω. Είναι πλέον τροποποιημένη αυτή. Στο προηγούμενο συμβούλιο, είπαμε το εξής, η αναμόρφωση να γυρίσει πίσω, να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κάποιες τροποποιήσεις και να τις αναφέρουμε σύντομα σε επόμενο συμβούλιο γρήγορα, διότι υπάρχουν κάποιοι κωδικοί, κάποιες διαδικασίες πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και σε δεύτερη αναμόρφωση από αυτή. Ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, θα το ρωτήσω με το μικρόφωνο. Επειδή γίνανε κάποιες αλλαγές που είναι στο έθετο που μου έδωσε η κυρία Κουλούρη, γιατί δεν έχω ηλεκτρονική διεύθυνση, έπρεπε να προηγηθεί η οικονομική υπηρεσία. Για να το πούμε λοιπόν έτσι. Γιατί πάμε χωρίς οικονομική υπηρεσία τη στιγμή που κάνουμε αναμόρφωση και επιβάλλεται να περάσει το οικονομικό. Θα τις προτείνουμε εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτές τις αλλαγές. Χωρίς την Οικονομική Επιτροπή. Χωρίς, δεν χρειάζεται την Οικονομική Επιτροπή. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην προηγούμενη αναμόρφωση και συμφωνήσουμε, δεν χρειάζεται να γίνει η Οικονομική Επιτροπή. Έχει έρθει προς αναμόρφωση με τη διαδικασία του κατεπίγοντος όλος, όλη η πέμπτη αναμόρφωση, όχι όπως η κέρδη πλούγρα, με τροποποιήσεις. Είναι ο πίνακας, ο διορθωτικός, ο κύριος Εκέφη. Άρα λοιπόν σήμερα να συζητάμε όλη την αναμόρφωση, την πέμπτη αναμόρφωση. Για να φτάσουμε να συζητήσουμε την πέμπτη αναμόρφωση με τις διορθώσεις τις οποίες ήρθαν πλέον, άρα εφόσον υπάρχουν νέα στοιχεία και νέες διορθώσεις, δεν έχουμε χρονικό περιθώριο. Μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει, ας πούμε, τα τέλη. Απάντησα και στο κύριο Δήμαρχο. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση των τελών. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση του τεχνικού προγράμματος αν δεν γίνει η Οικονομική Επιτροπή και αν δεν γίνουν αλλαγές. Αλλιώς θα την αφαιράσουν δύο μήνες. Για να έρθει το ίδιο. Για να έρθει το ίδιο. Εδώ όμως έχουν έρθει αλλαγές. Έχουμε τα νεότερα στοιχεία που απαιτεί ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του άνθρωπου 1744 και συνεχώς μπορεί να συζητηθεί. Το ζήτημά μας είναι τώρα. Ότι πρέπει να κρίνει το σώμα αν είναι κατεπίμουσα όλη η αναμόρφωση. Ή μόνο αυτή η πέντε κωδική. Αν υπάρχει κάποιο άλλο κωδικό ο οποίο θεωρείται ότι είναι επίση καταπίνου, εκτό από του πέντε που έχουμε βάλει εδώ, θα πρέπει να υποθεί. Αλλιώ δεν πρέπει να πει κάποια πορεία, αν θεωρούμε καταπίνου να συγκριθεί. Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω κάτι. Ότι όλοι, και εγώ και οι συνεργάτε μου το καταλάβανε, ότι έρχεται για σήμερα για συζήτηση αυτή η πέντε κωδική λόγω αποτελέσματο. Προσπαθήσουμε, ίσω και εγώ να μην. Έρχεται μια συζήτηση, η διορθωμένη πέμπτη αναμόρφωση του προηγούμενου συμβουλίου. Όλη η πέμπτη αναμόρφωση. Και έρχεται μια συζήτηση επειδή θεωρούμε ότι τουλάχιστον αυτοί οι πέντε κωδικοί είναι κατεπίποντες, γιατί έχουν ημερομηνίε δείξει. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί όμως το σώμα να πει ότι εγώ δεν θεωρώ ότι όλη η αναμόρφωση είναι κατεπίποντα, αλλά είναι μόνο αυτοί οι πέντε κωδικοί. Ή γεύση. Μπορεί να πει ναι, εφόσον αυτοί οι πέντε είναι κατεπίποντες, θεωρώ όλη την πέμπτη αναμόρφωση κατεπίποντα και θα κάνω όλοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει και κάτι άλλο. Τι σχέση έχει. Εγώ υποχρεωμένο σε μια πακυβρίδη συνεδρία να πάρω τη θετική ψήφο. Να πάρω ένα, να πάρω την πλειοψηφία του. Πριν φτάσετε στο ερώτημα, να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν αυτοί οι πέντε κωδικοί που θα κρίνουμε αν έχουμε τα καταναλωτέ, τα κύκλο κτλ. Τι σχέση έχουν αυτοί οι κωδικοί με την εισήγηση που μα στείλανε σήμερα την ανυπόγραφη η οικονομική υπηρεσία. Η εισήγηση που έφερε η οικονομική υπηρεσία είναι οι τροποποιήσει που επέρχονται σε αυτού του πέντε κωδικού. Γι' αυτό λέει ότι δεν έχει εισήγηση γι' αυτό, γιατί αυτό που μας ήρθε τελευταία στιγμή αφορά αυτά που εντοπίσαμε προχθές ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Ναι. Τώρα,
απόλυτη αναμόρφωση. Αν διαβάσει αυτό το κείμενο ένας φιλόλογος, θα το φέρουμε έτσι να το διαβάσει αυτό, αν καταλάβει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω πρόβλημα Το κατεπίκον λοιπόν στηρίζεται σε αυτούς τους πέντε υπολείπους της αναμόρφωσης. Και πρέπει να ψηφίσουμε αν θα προχωρήσουμε τη συζήτηση για να μπούμε αυτά που έχουν διορθωθεί πλέον σωστά οι υποδητοί ή αν συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη αναμόρφωση ή αν θέλουμε να πούμε. Προτείνω λοιπόν, αν συζητηθεί το θέμα, θα κάνουμε μια, και αν έχει περισσότερο, θα κάνουμε μια ψηλοδιαφορετική διαδικασία. Δηλαδή να μην πάμε στο θέμα ρωτάω, απαντάω, γιατί τέλος πάντων οι ερωτήσεις έχουν γίνει από το προηγούμενο συμβούλιο. Θα επιτρέψω τον διάλογο που λέει η κυρία Βασιλοπούλου, γιατί νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να πάρουμε μια άποψη. Για να καταλάβω το κατεπίκον, όχι για την ουσία. Πέρα από το κατεπίκον, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σήμερα σε μια αναμόρφωση, είτε αυτή είναι η αναμόρφωση που προτείνει η πλειοψηφία, είτε είναι η αναμόρφωση που προτείνει η μειοψηφία. Γιατί πλέον θα πρέπει από εδώ και πέρα να περπατήσουμε με μια διαδικασία το ότι μπορεί να κάνει τον προπολογισμό και η μειοψηφία. Άρα λοιπόν θα επιτρέψω ερωτήσει από την μειοψηφία, από την οικονομική υπηρεσία. Για πιθανές αλλαγές σε αυτή την αναμόρφωση που μπορεί να τις δεχτεί η οικονομική υπηρεσία να τις δεχτεί. Και να καταλήξουμε στο τέλος σε μια αναμόρφωση να την ψηφίσουμε, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να γίνουν τακτοποιήσεις λογιστικές. Εφόσον λοιπόν πρέπει να γίνουν λογιστικές τακτοποιήσεις, όλος ο προϋπολογισμός, όλη η αναμόρφωση βασίζεται πάνω σε αυτό, λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της. Αφαιρούνται λοιπόν κωδικοί από διάφορες δαπάνες του Δήμου, αφαιρούμε χρήματα. Για να τα βάλουμε έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε το χρέος, όχι προς το δάνειο, διότι αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, αλλά προς τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι κωδικοί της αναμόρφωσης, και όχι μόνο αυτά τα πέντε, γιατί αυτό το κατάλαβα, τέλος πάντων το κατάλαβα, αλλά θέλει και άλλα πράγματα μέσα. Οι τακτοποιήσεις λοιπόν οι λογιστικές αφορούν όλη την αναμόρφωση επί της ουσίας. Και θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, Γιάννη, θα τις συζητήσουμε στο τραπέζι. Κάποιες τροποποιήσεις, κάποια λαθάκια που μπορεί ενδεχομένως να έγιναν, κάποιες τα οποία μπορούν να πούν σε τραπέζι για να δουλεύουν. Δεν είναι κάτι φοβερό. Νομίζω και εγώ το ζήτημα είναι περισσότερο. Λογιστικές τακτοποιήσεις πάμε να κάνουμε να πληρώσει ο Δήμος τις υποχρεώσεις του. Αυτό πάμε να κάνουμε. Νομίζω και εγώ ότι είναι κάτι. Καταρχάς, κύριε Δήμαρχε, δεν λέτε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, προσπαθείτε να δικαιολογήσετε κάτι το οποίο το ξέρετε εδώ και μήνες. Ότι είχατε συντάξει ένα προϋπολογισμό με πρόβλημα. Και μάλιστα δεν μου απαντήσατε. Σας έχει στείλει εδώ και ένα μήνα χαρτί αποκεντρωμένη και ζητάει ξανά στοιχεία του προϋπολογισμού. Έχετε απαντήσει. Κύριε Αθανασίου, να ψηφίσω εγώ για το κατεπίκον για να πούμε αυτά στη συζήτηση. Είναι ερωτήσει που θα γίνουν μετά. Νομίζω όμως και εγώ σπεβούλε το κατεπίκον. Είναι κάτι πολύ πιτό. Το κατεπίκον δεν είναι πιτό, είναι ουσιαστικό. Όχι, εντάξει. Για να αποφασίσω εγώ να σας πω αν είναι κατεπίκον, πρέπει να μιλήσω κάποιες απαντήσεις. Αλλά καλά, κύριε Λοιπόν. Ρωτάω την κυρία Πλούρη προφανώς, έτσι. Στο πρώτο θέμα, που λέει φορολογικά πρόστιμα και προς αυτές τις χρήσεις. Πότε έγινε η ρύθμιση στην τώρα που αναφέρεται εδώ. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι από κάτω από τα ταμεία μας είπαν ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να βγάλει τη δόση. Ωραία. Και όταν μας το είπε, ετοιμάσαμε την αναμόρφωση. Η ερώτησή μου λοιπόν, γιατί εγώ θέλω να καταλήξω ότι στην οικονομική υπηρεσία κάτι δεν δουλεύει σωστά. Εντάξει, μπορεί κάτι να δουλεύει σωστά. Δεν θα γίνω κριτής, αλλά καλούμε για ένα κατεπήγον. Όταν έγινε η ρύθμιση, υπήρξαν χι δόσεις επί τόσο για το 17, χι δόσεις επί τόσο για το 18. Γιατί όταν συντάξατε τον προϋπολογισμό δεν ξέρατε πόσες είναι οι δόσεις του 17. Και ερχόμαστε σήμερα και μας λέτε ότι αν δεν καταβληθεί μέχρι 30-11 θα έχει ο Δήμος προς αυξήσεις. Ο νόμος δεν λέει ότι αν είσαι στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου εντάξει και καθυστερήσεις δύο μήνες δεν έχεις προσαυξήσεις. Δεν το ξέρω γι' αυτό. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Στο σκέλος Α και Β που λέτε της αναμόρφωσης που είναι η κωδική μισθοδοσίας, εννοείται αυτούς που είπαμε τις αναπτυξιακές. Ωραία. Δεν υπήρχαν στην αρχή. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω να σας πω, κύριε Μπάλα, θέλω να μας πω. Θέλω να σας πω το εξής. Ο νόμος 4483 λέει στο άρθρο 15, παράγραφος 2 Α και Β, γιατί το γάμο αφορά τους υπόλοιπες οφειλές, ότι το προσωπικό
περνάει στο Δήμο όταν γίνει από το Δήμο η απόφαση λύσης της εταιρείας. Εμείς πήραμε μια απόφαση λύσης της εταιρείας, αλλά μέσα εκείνη συμπεριλαμβανόταν ότι θα μεταφερθεί το προσωπικό. Εντάξει. Λέει όμως «Η με ειδική απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου». Άρα, πρέπει να προηγηθεί, γιατί την προηγούμενη φορά μου είπατε ότι δεν το λέει έτσι και έπιασα και έκανα μελέτη τώρα στην ηλικία μου. Δεν το είπα. Λέει μετά, όχι, δεν λέω για εσάς. Λέει λοιπόν, ή θα περάσει το προσωπικό με την απόφαση λύσης της εταιρείας, ή με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καταταχθεί σε προσωπαγής θέσης με απόφαση του αρμόδιου προς διόρθωση οργάνου, που πιθανόν να εννοεί το Δήμαρχο, θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ που θα πάνε οι προσωποπαγείς θέσεις και στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα κάνει τη βεβαίωσή του ότι ναι, έχουμε προβλέψει ή θα προβλέψουμε στον προϋπολογισμό τα χρήματα για να πληρωθούν. Πώς εσείς βάζετε λοιπόν αυτά τα χρήματα, γιατί προφανώς το πρώτο είναι για τη διοικητική και τα άλλα δύο για τους ρυθμιστές, πώς τα βάζετε σαν έκτακτο εδώ θέμα ότι θέλετε χρήματα να πληρωθούν, όταν αυτή η διαδικασία θα κάνει τουλάχιστον με το ΦΕΚ 3 μήνες. Αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι πώς προκύπτει, και δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί σου έχω δώσει το λόγο μου, πώς προκύπτει ότι θα μείνουν, γιατί το είπες προχθές, πώς προκύπτει ότι θα μείνουν οι υπάλληλοι του Δήμου απλήρωτοι και έχει ξεσηκωθεί ένα τσουνάμι εναντίον της Βασιλοπούλου και των υπολείπων, εάν δεν ψηφίσουμε, αφού αφορά μόνο την αναπτυξιακή, αυτό το συγκεκριμένο, και αφού για να πληρωθούν αυτοί πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι νόμιμες διαδικασίες. Πώς λοιπόν είναι κατεπήγον αυτό? Το άλλο είναι το εξής. Τα οφήμια που λέτε αφορά αυτούς. Όχι. Όλο το προσωπικό. Αφορά όλο. Αυτό το δέχομαι. Είναι κατεπήγον. Όσον αφορά το 5 που λέτε τα έξοδα λοιπόν δημοσιεύσεων, έχει αλλάξει ο νόμος ο οποίος έλεγε ότι τις δημοσιεύσεις τις επιβαρύνεται αυτός που θα πάρει την εργολαβία και σε περίπτωση που είναι άγονη τότε θα τα συμπληρώσει ο Δήμος? Γιατί έτσι όπως το διαβάζω, έξοδα λοιπόν δημοσιεύσεων, πρέπει να γίνουν οι δημοσιεύσεις για να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές. Πού κολλάμε? Αφού αυτά θα τα πληρώσει, αφού αυτά θα τα πληρώσει ο εργολάβος. Αν γίνει άγονο, θα τα πληρώσει ο Δήμος και μπορεί να τα πληρώσει με την εργολαβία. Αυτά. Αυτές είναι απορίες μου για να ψηφίσουμε κατά επίγον. Ως προς το πρώτο, είχαμε έγγραφο από τη διευθύντρια των διοικητικών που μας καθοδηγούσε με ποσά στο να προβούμε σε αναμόρφωση για να μπορέσει το Δεκέμβριο να πληρωθεί το προσωπικό της μισθοδοσίας. Από τη στιγμή που θα το πληρώσετε όταν ο νόμος, τον οποίο εσείς... Εμείς πήγαμε με το χαρτί της διευθύντριας. Ναι, δεν το ψάχνετε. Πώς θα βγάλετε ένταλμα για τρεις υπαλλήλους οι οποίοι δεν υπάρχουν στο Δήμο, δεν έχουν γίνει αποδεκτοί, δεν έχουν δημιουργηθεί προσωποπαγές θέσεις και δεν υπάρχει το ΦΕΚ το οποίο τους κατατάσσει στις προσωποπαγές θέσεις? Ποιος θα υπογράψει αυτό το ένταλμα, ο κύριος Δήμαρχος? Πρέπει να το προφυλάξετε. Γιατί θα τα πληρώσετε την τσέπη του μετά. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Τώρα το ότι η προϊσταμένη του διοικητικού το είπε, και εσείς μπορείτε να πείτε κάτι και μετά να διαπιστώσετε ότι είναι λάθος. Δεν είναι γεγονός το οποίο πρέπει να το αποδεκτούμε κατά την ταπεινή μου άποψη. Το γεγονός ότι μας έκανε μια εισήγηση, εμείς οφείλαμε να κοιτάξουμε να βρούμε τα χρήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο ένταλμα. Στο ένταλμα. Θεωρώ. Έγινε όμως πρόβλεψη που πρέπει να την κάνουμε. Αυτό μιλάμε για το πρόβλημα. Γιατί σε περίπτωση που προχωρούσε, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν. Μιλάμε για να καθυστερήσει. Δήμαρχε, από πού θα πληρωθούν όταν δεν υφίστανται στο Δήμο οι προσωποπαγές θέσεις και δεν μπορείτε να έχετε μία ψήφια λεφτά? Για να σας προφυλάξω, σας το λέω. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κατεπήγον. Όπως δεν είναι και δημοσιεύσεις. Για τις δημοσιεύσεις. Αν το ΦΠΑ όμως αφορά όλους τους υπαλλήλους, αυτό το συγκεκριμένο το θεωρώ κατεπήγον. Να απαντήσω στο Το 2 και το 3 αφορά τους υπαλλήλους της αναπτυξιακής. Μόνο. Ναι. Όχι όλους τους υπαλλήλους. Όχι. Και επειδή δεν ξέρουμε και τα ποσά, παρακαλώ πείτε μου τι ποσό είναι αυτό το. Που αφορά το ΦΠΑ, το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Το ΦΠΑ είναι 1.000. Είναι έσοδο-έξοδο. Όλη την εβδομάδα και όλες αυτές τις μέρες γίνεται μια βάση που γράφηκαν στο
στο site ένα άνθρωπο γράφει και ένα άρθρο από την Ανατολική Απαγόρευση από τον κύριο Κουρασέλη. Ο οποίο έφερε μια επίθεση και εκείνο και η κυρία Βασάκη. Ότι δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι. Στο δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι. Μιλάμε μόνο για του υπαλλήλου που ήρθαν από την Αγγλική. Όχι. Μιλάμε και για του υπόλοιπου ω προ το ΦΟΥΜΟ Y. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το τρίτο σκέλο σύγματα που αφορά το ΦΟΥΜΟ Y αφορά όλου του υπαλλήλου. Ναι. Το δύο αφορά, μόνο του υπαλλήλου που ήρθαν από την Αγγλική. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ως προς τις δημοσιεύσεις, η διαδικασία είναι ότι ο Δήμος τους κάνει την ανάθεση, κόβουν τιμολόγιο και κατά τη στη διαδικασία της πληρωμής του αναδόχου πάει και πληρώνει τις εφημερίδες και γίνεται με το ταμείο κάποια κίνηση. Δημοσιεύουν όμως το... Ο Δήμος είναι που το χρεώνεται σε πρώτη φάση. Για να γίνει ένας διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές, αν γνωρίζετε, γιατί είστε στον οικονομικό τομέα και δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε, πόσος χρόνος χρειάζεται, θα φάει ένα μήνα με τις εφημερίδες, τις δημοσίευσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω το κατεπίγον. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το ΦΟΥΜΟ Y, ο φόρος μισθοδοτησιών, γιατί δεν είχε προβλεφθεί από πριν αυτό, δεν το γνωρίζατε? Αυτό δεν είναι στο χαρτί που έδωσε η διευθύντρια ως προς τη μισθοδοσία. Το χαρτί που έδωσε η διευθύντρια προς τη μισθοδοσία αναφέρει τους κωδικούς της μισθοδοσίας στους κεντρικούς. Αυτό είναι η λογιστική τακτοποίηση που κάνει το Ταμείο κλείνοντας το μήνα. Έχει κάποιες κρατήσεις και αυτό είναι έσοδο και έξοδο και μπαίνει ίδιο ποσό. Λοιπόν, άρα λοιπόν να ψηφίσουμε αν θεωρούμε κατεπίγουσα, κατεπίγον το θέμα της αναμόρφωσης της πέμπτης αναμόρφωσης και συνεχεία στους ούδες. Και συνεχεία να προχωρήσουμε να το παρακαλώ. Ποιοι ψηφίσουν ότι δεν είναι κατεπίγον? Κατεπίγον είναι ο ΦΟΥΜΟ Y που πρέπει να πληρωθεί για μένα. Μόνο. Αυτό νομίζω. Και η δόση της εφορίας. Και η δόση της εφορίας, ναι. Που κανονικά έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Γιατί λέω ότι κατεπίγον είναι ο ΦΟΥΜΟ Y. Οπωσδήποτε. Και ο Ζωγραφείο θα ψηφίσουμε μετά. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Δημιουργική, λογιστική, δεν σε καταλαβαίνω. Τι μπορώ να ψηφίσουμε. Για να καταλάβω τι προθέσει που θα το πάρει. Για να καταλάβω τι προθέσει που θα το πάρει. Λοιπόν, εδώ έχουμε έρθει τώρα να ψηφίσουμε το κατεπίγον που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων ή την κομμήνα απλήρωτη ή ήρθαμε εδώ να ψηφίσουμε την αναθεώρηση. Την πέμπτη αναθεώρηση για την οποία το Σώμα την κατεψήφισε πριν τρεις μέρες και ξανάρχεται μετά από πόσο τρεις μέρες. Και ξανάρχεται διορθωμένη. Επανέρχεται διορθωμένη, πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Μια αλλαγή, αν δεν το είδα. Όχι, να τα διατυπώσω γιατί δεν τα καταλάβω. Μια αλλαγή. Ποιοι ψηφίζουν μόνο για την κορυφή μόνο τώρα και το 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία, θεωρώ ότι είχαμε κάτι τρίμα. Με τους κυρίους με 7 ψήφους μάλλον, να θεωρούμε ότι έπρεπε να συζητηθεί μόνο το 1 και το 3. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασίου, η κυρία Πανταζή, η κυρία Βασιλοπούλου, ο κύριος Καπάκης, ο κύριος Μόσος, η κυρία Βολίκα και η κυρία Ρωμάη. Παίρνουμε λοιπόν τώρα, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, υποθέτω. Τώρα εξετάμε λοιπόν μέρος θέμα της εμπειρίας διάταξης που αφορά όλη την αναμόρφωση όπως είχε επιμεραστεί την υποθέτω η διορθώση αλλά και όλη η αναμόρφωση στο μέρος. Να σημειωθεί, εδώ ήρθαμε να ψηφίσουμε πολύ συγκεκριμένου κωδικού με προτεραιότητα. Τώρα μπαίνει το θέμα τη αναμόρφωση, το οποίο δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Κρινόμαστε όλοι για όλα αυτά. Σήμερα ήρθαμε να ψηφίσουμε όλη την αναμόρφωση εκτό και εκτό. Γιατρέ, θέλω φάρμακο. Ναι, πέστε. Κύριε Καθάκη, ποιο. Εσά παρακαλώ, δεν ξέρω πού το κάνετε αυτό. Πάμε λοιπόν. Παρακαλώ, ποιο θέλει να κάνει ερωτήσει στην οικονομική υπηρεσία. Θέλω να κάνω ερώτησή μου προς τον Δήμαρχο και προς την Οικονομική Υπηρεσία, εάν έχουν απαντήσει στην αποκεντρωμένη με έγγραφο που έχει έρθει εδώ και ένα μήνα, που ζητάει στοιχεία του προϋπολογισμού του 2017.
Και ακόμα θέλω να ρωτήσω, τη βεβαίωση που έδωσε ο Δήμαρχος τον Ιούλιο του 2017, την έχει εφαρμόσει? Κύριε Δήμαρχε, σας έχει στείλει ένα χαρτί η κυρία Σταχτά, που είναι επικεντρωμένη, μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών και σας ζητάει σαν ανάγκη του Υπουργείου του 2017. Στην Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει συντάξει την απάντηση και μπορεί και να την έχει στείλει. Δεν γνωρίζω. Είναι θέμα υπηρεσιακό. Καθαρά υπηρεσιακό. Καθόμαστε όμως να ψηφίσουμε μια αναμόρφωση όταν ακόμα έχουμε εκκρεμότητες με τον προϋπολογισμό. Και ήδη το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών σας ζητάει τον επανέλεγχο του προϋπολογισμού του 2017. Μάλιστα. Το άλλο που θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια τροποποίηση, σε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ αφού την έχει περάσει, δεν έχει περάσει από την οικονομική. Αυτό πώς το βλέπετε? Υπήρξαν κάποιες προτάσεις στο προηγούμενο συμβούλιο και εξετάζουμε αυτές τις προτάσεις ως προς την αναμόρφωση. Είναι αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος, ότι το συμβούλιο μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές επί της αναμόρφωσης. Δεν πρέπει να περάσουν από οικονομική. Όχι, γιατί το συμβούλιο μπορεί την ώρα του συμβουλίου να τροποποιήσει την αναμόρφωση. Ωραία, γιατί δεν τις κάνουμε. Το προηγούμενο αυτό να έχει περάσει να είχαμε τελειώσει. Γιατί δεν ήταν σίγουρο ότι θέλετε όλες τις αλλαγές αυτές? Γιατί δεν ήταν πρόταση της υπηρεσίας, ήταν πρόταση της δικής σας. Το προηγούμενο συμβούλιο δεν υπήρχε συμφωνία της οικονομικής υπηρεσίας του Κρήτου να έρθει να θέσει. Δεν ήταν δικές μας οι προτάσεις, ήταν δικές σας. Δεν πιέζουμε τόσο πολύ την δηλαδή. Τώρα ψηφίσατε το κατεπήγον και μέσα εκεί θα περάσετε τη μισθοδοσία της αναπτυξιακής χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες. Ναι, αλλά στο προηγούμενο θα ψηφίσουμε το δούμε. Ρωτάω. Μπορούμε να αφαιρέσουμε το άρθρο, όπως και την άλλη φορά. Μπορεί να ψηφίσουμε δύο φορές. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, για να σημειώσω ότι θέλετε να σας πω ότι είναι. Γιατί δεν είναι τέτοιο λόγο να μπορούμε να ψηφίσουμε όλοι. Μπορεί να ψηφίσουμε το ένα, το δύο, το ένα, το τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη και στη σύνταξη του προϋπολογισμού και στα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε, όπως μπορεί ο καθένας, να βάλει το λιθαράκι του και να λύσουμε κάποια προβλήματα που ίσως και η ίδια υπηρεσία δυνατή. Αν μπορεί κάποιος από εμάς όμως να παρεμβαίνει και να δίνει κάποια προβλήματα, πρέπει να το κάνει. Μην καταδικάζουμε συνέχεια την υπηρεσία. Λυπάμαι βέβαια που εδώ δεν είναι η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας και είναι η Στέλλα που κάνει φιλότιμες προσπάθειες και την ευχαριστώ που και είναι και τιμή μου που συνεργαστήκαμε μαζί. Δυστυχώς η Διευθύντρια τα έχει κάνει λίγο θάλασσα και θα σας πω πού. Να μπούμε στην ουσία. Καταρχήν, τώρα που ψηφίσαμε ότι είναι υποχρεωτικό, είναι κατεπήγον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κανένα από αυτά τα θέματα δεν ήταν κατεπήγον. Κανένα. Εσύ το ψηφίσατε. Όμως αυτό τελείωσε. Γιατί έπρεπε να γίνει έτσι. Τότε γιατί Στέλλα, θα δείτε παρακάτω, κυρία Βασιλοπούλου. Στέλλα. Μα, γιατί έπρεπε, παρακάτω, γιατί λοιπόν, όταν κάνουμε ένα προϋπολογισμό, πρέπει να συνυποβάλουμε μαζί βεβαίωση ότι έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Να σταματήσω. Όχι, βάζει, αλλάξω. Πρέπει να υποβάλουμε βεβαίωση ότι, ότι συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό η μισθοδοσία όλου του έτους. Η μισθοδοσία, αυτό αφορά το ταμείο. Η μισθοδοσία όλου του έτους. Το ΦΟΜΟΥΗ λοιπόν σημαίνει φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Ναι. Και είναι ποσά τα οποία παρακρατώνται, δεν είναι έξτρα. Άρα αυτό που υπόθηκε ότι είναι του Ταμείου, το αφήνουμε στην άκρη. Γιατί το ΦΟΜΟΥΗ είναι παρακράτηση. Έπρεπε να συμπεριλαμβάνει. Υπάρχει βεβαίωση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό για τις τοποχρεωτικές δόσεις του δανείου ότι είναι όλες καταχωρημένες στον προϋπολογισμό. Δεν το γνωρίζω. Υπάρχει. Και είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει βεβαίωση προς την αποκεντρωμένη ότι τα ποσά, όλα που ζητάμε τώρα για λογιστικές τακτοποιήσεις, που τι είναι λογιστική τακτοποίηση, για να μάθουμε όλοι, τι είναι λογιστική τακτοποίηση. Στέλνει χρήματα η ΔΕΗ και κρατάει.
κρατάει την προμήθειά της. Γίνεται ένα ένταλμα λοιπόν με τα χρήματα που πραγματικά μπαίνουν στο Ταμείο του Δήμου και μετά γίνονται δύο εντάλματα των λογιστικοποιήσεων, έξοδο και έσοδο συγχρόνως, χωρίς να αποτελούν πραγματική κίνηση, είναι θεωρητική. Το ίδιο γίνεται και στο ΣΚΑΠ. Έρχονται οι ΚΑΠ και ήδη παρακρατούνται οι τοκοχρονητικές δόσεις δανείου. Άρα αυτά όλα λοιπόν και τα δάνεια που ξεπληρώνουμε και οι προμήθειες από τη ΔΕΗ και η μισθοδοσία και όλες οι άλλες δαπάνες του άρθρου 186 που τις λέμε συνέχεια και συμφωνείς κάτω, συμφωνούσες, έπρεπε όλα αυτά να συμπεριλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι ο προϋπολογισμός, οι υποχρεωτικές δαπάνες. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που θα περισσέψει για να κάνουμε διάφορα έργα. Παρ' όλα αυτά έφυγε ένας προϋπολογισμός όπως έφευγε όλα τα χρόνια. Πάντα. Πάντα. Χωρίς να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά μέσα. Αλλά φέτος έφυγε στο maximum βαθμό. Περίπου γύρω στα 600.000 υποχρεωτικές δαπάνες ήταν εκτός. Παρ' όλα αυτά καλά κάναμε σε όλες τις αναμορφώσεις και προσπαθούσαμε, και εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο τα πέρναγε, να τακτοποιήσουμε αυτά τα ποσά που έλειπαν. Θα σε ρωτήσω τώρα το εξής λοιπόν, για να ακούει και το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Έγινε το λάθος. Αυτή τη στιγμή έρχεται μία αναμόρφωση στο Δημοτικό Συμβούλιο που ο όγκος της, όπως είπε και ο Δήμαρχος, αφορά τις λογιστικές τακτοποιήσεις. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν, έγινε ένα λάθος. Τι θα κερδίσουμε τώρα όταν αδειάσουμε όλο τον προϋπολογισμό, όλες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες για να βάλουμε στους κωδικούς των λογιστικών τακτοποιήσεων? Τι θα κερδίσει ο Δήμος? Θα τακτοποιήσει την πρώτη υποχρέωση που έχει. Τι θα κερδίσει, ρωτάω. Τι θα κερδίσει? Δεν θα κερδίσει, οφείλει να το κάνει. Οφείλει να το κάνει όλα τα χρόνια και από την αρχή του προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και η Συμβουλή το αποφάσισαν να το κάνουμε τώρα. Τι θα κερδίσει ο Δήμος, αν δηλαδή αυτές οι λογιστικοποιήσεις γίνονταν στην επόμενη αναμόρφωση ή στο επόμενο έτος, όπως γίνεται όλα τα χρόνια? Να απαντήσω εγώ και να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι, ξέρω. Δεν θα κερδίσει τίποτα. Και να σου πω γιατί δεν θα κερδίσει τίποτα. Διότι στην ουσία δεν γίνεται καμία κίνηση. Ούτε έσοδο έρχεται στο Δήμο, ούτε έξοδο βγαίνει από το Δήμο. Κανένας δεν θα βάλει πρόστιμο ή προσάυξη στο Δήμο, γιατί ήδη αυτά τα ποσά και των δανείων έχουν παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ και η προμήθεια την έχει κρατήσει η ΔΕΗ. Δεν κερδίζει λοιπόν τίποτα. Υπήρχε περίπτωση να κερδίσει, διότι αυτές οι λογιστικοποιήσεις φέρνουν και θεωρητικά έσοδα της ομάδος 1. Υπήρχε περίπτωση λοιπόν να κερδίσει. Παρακαλώ, παιδιά, να σταματήσω. Άμα δεν θέλετε να ακούσετε, σταματάω. Πολύ ευχαριστώ. Όχι, αλλά θέλει κάποιος άλλος να τα πει, να τα πει. Ναι, να τα πει κάποιος άλλος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, αν λοιπόν, προσπαθώ να βοηθήσω γιατί θα βγάλω μάτι στο τέλος. Αν λοιπόν τα ποσά αυτά, που δεν είναι 110.000, γιατί τώρα είναι 110.000. Αν ήταν 300. Έχουμε και η επόμενη αναμόρφωση. Αν ήταν 300 και ξεπερνάγαμε το όριο εσόδων που είχαμε βάλει, έτσι, τότε θα λέγαμε ότι ναι, κάτι μπορεί να καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή όμως κάνεις ένα προϋπολογισμό του 18, ήδη είναι στημένος και το έχουμε δουλέψει και λίγο μαζί. Έχουμε κάνει τη σύγκριση των μηνών του Αυγούστου. Έχουμε τα εισπραχθέντα του 2016. Άρα ξέρεις πολύ καλά και εσύ και εγώ, μπορεί και κάποιοι άλλοι, ότι δεν κερδίζουμε τίποτα. Ίσα-ίσα αδειάζουμε τους κωδικούς, τους ανταποδοτικούς, στερούμενοι από αυτές τις υπηρεσίες σημαντικά ποσά, είδαμε σε αυτοκίνητα να φεύγουν, είδαμε δαπάνες για ανταλλακτικά, για αυτοκίνητα, χωρίς να κερδίζουμε τίποτα. Να σας θυμίσω ότι πέρσι δεν τακτοποίησαμε από Οκτώβρη και μετά τη ΔΕΗ μας. Τις τακτοποίησαμε φέτος. Τακτοποιώντας όλες αυτές τις λογιστικές τακτοποίησεις, πραγματικά αυξάνουμε τα έσοδά μας. Και στην πρώτη αναμόρφωση του νέου χρόνου, που πάει συγκριτικά Δεκέμβρης 16 και Δεκέμβρης 17, δεν έχουμε αύξηση της ομάδας σε ένα λόγο των λογιστικών τακτοποιήσεων. Ξέρετε πόση αύξηση έχουμε, γιατί το έχω υπολογίσει, έχουμε 400.000 αύξηση. Να μην το κάνουμε, να μην αυξήσουμε τον προϋπολογισμό του 2018.
Μπορείς να τον αυξήσεις με τον προϋπολογισμό το σχέδιο τώρα? Όχι. Όχι. Στην πρώτη αναμόρφωση του έτους. Εισέπραξε τα λοιπόν και πήγαινε μέσα στην αναμόρφωση το 18. Μα αυτό πάμε να κάνουμε. Μα δεν χρειάζεται. Προσπαθώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε είναι άκυρο. Δεν κερδίζετε τίποτα. Πώς δεν κερδίζουμε? Είναι τελείως διαφορετική. Η χρονιά θα κλείσει με μεγαλύτερα έσοδα από το 16. Παρακαλώ, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Αυτό θέλει λίγο πιο. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία αντίληψης διοίκησης ενός Δήμου. Είναι άκυρο. Είναι άκυρο. Δεν βοηθάει πουθενά. Η άποψή μου δεν βοηθά πουθενά. Ίσα ίσα που θα δημιουργήσει προβλήματα στο Δήμο, διότι τα περισσότερα είναι από ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ένα από αυτά τα θέματα που τους κωδικούς που φαίνονται είναι η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 110.000. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με τις λογιστικές ταυτοποιήσεις. Τι εννοείται? Γιατί αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι 110.000? Ο περσινός προϋπολογισμός δεν είχε συμπεριλάβει, το 16 μιλάω, έτσι. Ήταν ο κύριος Μουραζέρης τότε? Ήμασταν όλοι. Όλοι, ήμουνα και εγώ και ο κύριος Βραζέρης και οι υπόλοιποι. Ναι. Συνηθίζονταν να μην γίνονται λογιστικές ταυτοποιήσεις στην ώρα τους. Η λογιστική ταυτοποίηση είναι αυτό που έλεγε πριν ο κύριος Βραζέρης. Μας έρχεται η ΔΕΗ και ένα μέρος της ΔΕΗ είναι το ρεύμα, το ρεύμα που οφείλει ο Δήμος να αποδώσει στη ΔΕΗ. Αυτό γίνεται, βγαίνει ένα ένταλμα και μπαίνει το έσοδο και βγαίνει σαν έξοδο. Μπαίνοντας το έσοδο, μας ανεβάζει τα έσοδα. Και ανεβάζοντάς μας τα έσοδα. Αν τα κάνουμε όλα φέτος, να σας το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί εντάξει, εγώ το έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν το μεταφέρω σωστά. Στην πρώτη αναμόρφωση του έτους, πας και βλέπεις τι έχεις εισπράξει το τέλος του 16 και τι έχεις εισπράξει τέλος του 17. Κάνοντας, τακτοποιώντας τη ΔΕΗ σου, πέρα από το ότι οφείλεις να την τακτοποιήσεις, δεν οφείλουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ μας. Αυτή την έννοια έχει. Κάνουμε μια αύξηση του εσόδου μας και μας δίνει το δικαίωμα να αυξήσουμε τον καινούργιο μας προϋπολογισμό, τα έσοδά μας. Έπεσε στο νομικό πρόσωπο που το φέρνει και ως κατεπήγον. Το φέρνω σαν κατεπήγον γιατί το νομικό πρόσωπο θέλει να προβεί και αυτό μετά σε αναμόρφωση. Ναι. Μετά από εδώ, έχει μια μεγάλη διαδικασία. Δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Να σας εξηγήσω, να σας εξηγήσω ότι θέλετε, γι' αυτό είπα. Τη μία έρχεστε και αυξάνεται στην αναμόρφωση κατά 20. Και μετά το μειώνουμε. Και μετά το μειώνουμε, γιατί και μέσα το μειώνουμε. Στην ίδια. Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Στην ουσία 20.000 χρειάζεται το νομικό πρόσωπο. Δεν ξέρω πώς κινείται το νομικό πρόσωπο με 20.000 προϋπολογισμό στο θέμα. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μπράβο στην προηγούμενη πρόεδρο του νομικού προσώπου που μπορούσε και λειτουργούσε ένα νομικό πρόσωπο με 20.000. Εγώ δεν μπορώ. Έχοντας βάση ΦΕΚ, το Ναυτικό Μουσείο, το Ψηφιακό Μουσείο, το Στάδιο Κάτω και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο με 20.000 να λειτουργήσει ένα νομικό πρόσωπο. Ζητώ λοιπόν κάθε χρόνο σαν έκτακτη επιχορήγηση 20.000. Λόγω προβλημάτων λοιπόν της αναμόρφωσης, αυτά τα 20.000 δεν εδόθησαν ακόμα. Όταν τα πάρει λοιπόν το νομικό πρόσωπο, πρέπει να προβεί και εκείνο σε αναμόρφωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσος χρόνος χρειάζεται με όλη αυτή τη διαδικασία για να μολυνθεί η αναμόρφωση, αφού πάρω τα 20.000 της έκτακτης επιχορήγησης. Αμφιβάλλω αυτό το προλάβω. Παρ' όλα αυτά όμως δέχομαι αυτοί που με παίρνουν τηλέφωνο, διότι έχουν γίνει αυτές οι δαπάνες, όλοι το ξέρουμε, ότι έχουν γίνει και το καλοκαίρι διάφορες εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά δέχομαι να συνεχίσουν να με παίρνουν και να μου ζητάνε τα χρήματά τους, το αυτονόητο οι άνθρωποι. Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους, λέω δεν πειράζει, ας συνεχίσουν να με παίρνουν οι άνθρωποι τηλέφωνο, δεν πειράζει. Θα βρω την δικαιολογία. Αυτό έγινε. Δεν ξέρω αν σας έδωσα. Η ερώτησή μου όμως ήταν στο εξής. Εγώ δεν μίλησα για την αύξηση. Γιατί μειώθηκε κατά τόσο? Γιατί μειώθηκε ενώ ταυτόχρονα κάθε αύξηση εμφανίζεται. Γιατί χρειάζονται χρήματα στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Εμφανίζεται. Με αυτό τώρα είναι σε χρόνο, σε μία μέρα δηλαδή. Δεν είναι κάτι που εμφανίζεται την επόμενη στιγμή μείωση 6.000. Επειδή έπρεπε από κάπου να βρεθούν χρήματα για τις προτάσεις που είχαν υποθεί, είπε η κυρία Αθηνά, πάρτε τα από το νομικό πρόσωπο. Είναι αυτό που ρωτήσατε πριν. Μπορώ να σας διευκολύνω. Συγγνώμη. Είναι αυτό που ρωτήσατε πριν. Γιατί η Οικονομική Επιτροπή. Διότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ είχα ζητήσει 20.000. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση.
Δεν θα έπρεπε να με ρωτήσουν, δέχεστε να μειωθεί ο προϋπολογισμό ή η έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσες ανάγκες του Δήμου. Δεν θα έπρεπε να με ρωτήσουν. Εγώ θα μπορούσα να λέω. Εγωιστικά και μόνο να πω. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτά που θέλω να πληρώσω και εγώ θα το λαιμό σα. Όχι βέβαια. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Το Δήμο και την άδεια. Γι' αυτό λοιπόν είπα, δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε να με παίρνουμε, θα βρω έναν τρόπο. Να περιμένουμε. Γι' αυτό έγινε. Δεν ξέρω αν σα κάνει. Κύριε Μπαλά, είναι σοβαρή η συζήτηση που κάνουμε απόψε και θα πρέπει να δείξετε αλλαγή. Έχω κάνει ένα πινακάκι, Στέλλα. Τι αυξήσεις κάνατε στους κωδικούς πληρωμής, είναι 5.097,69 που είναι για τις αναπτυξιακές, από τον προϋπολογισμό που μας δώσατε. Και ένα συνοπτικό πινακάκι, τι μειώνετε. Από τάκη, από τακτικές αποδόσεις, τα περισσευούμενα. Από άλλους κωδικούς μισθοδοσίας. Ναι, από τους υπόλοιπους κωδικούς μισθοδοσίας. Και μειώνεται κατά 19.530,51. Και θα βρεθούν κι άλλα. Γιατί δεν παίρνετε από εκεί για αυτά που αφαιρέσατε από το κωδικό. Γιατί θέλαμε να τα ρίξουμε στο δάνειο. Κοίταξε να δεις. Έπρεπε να πάρετε από εκεί. Δύο παρατηρήσεις θα κάνω για τα 6.000. Και από την άλλη, δεν ξέρω αν η κυρία Αθηνά έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της αλλαγής του ΦΕΚ. Βεβαίως. Ωραία. Αλλά... Αυτό είναι χρονοβόρο. Αλλά τα 6.000 θα μπορούσατε να τα βάλετε εκεί και να μην τις τα αφαιρέσετε. Γιατί όντως. Ήταν πρωτοβουλία δική τη. Πώς το λένε, το ψηφιακό. Το για να σου δώσω μία απάντηση σε αυτό που είπε, το ψηφιακό δεν υπήρχε στη θητεία την προηγούμενη του Νουπουδού. Ήρθε σε σένα. Μαρία, πάλι γνωρίζεις ότι στο Γαϊδρούσι κάπως στο στάδιο δίνανε πάρα πολλά χρήματα. Άρα έμεναν γύρω σε 9.000 να κινηθεί το νομικό πρόσωπο. Εγώ είμαι υπέρ των 6.000 να παραμείνουν και να πάρουν από τα επιπλέον που αφαιρούν από τον πίνακα των αποδοχών που είναι κοντά 20.000. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Θα γίνει στην επόμενη. Άρα λοιπόν, ένα το θέμα είναι που θα καταλήξουμε σήμερα. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση, κρατήστε το να δούμε αν μπορεί να γίνει σήμερα. Έχουμε πάει σε άλλη τοποθέτηση. Προτάσεις λέμε τώρα. Ναι, από την κατάλληλη που περάσει από μόνοι μας. Το μόνο που θα ψηφίσουμε είναι το 1 και το 2, τα υπόλοιπα θα τα ψηφίζουμε όλα. Και το 3, συγγνώμη. Λέγοντας 1 και 3, θα πω ότι είναι πρόσκληση. Από τα 6. Ναι. Εγώ θα ψηφίσω το 1 και το 3 και Τζέκο πρέπει να δεις και αυτό που αφορά τον κωδικό με τους δικηγόρους τα 2.000 εν ώψη του δικαστηρίου της 13 Δεκεμβρίου. Δεν φτάνει. Τότε να αυξηθούν και να το αποφασίσουμε τώρα, αν γνωρίζεις το ποσό, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία. Αυτά που επίγουν για να μην εκτεθούμε και να μην χάσουμε, εγώ τα ψηφίζω με όποιο ποσό. 1 και 3 και τους δικηγόρους. Υπό την προϋπόθεση να μας πείτε, κύριε Μπάλα, ως νομικός θα γνωρίζετε περίπου το ποσό. Απλά πρέπει να μας πείτε και από πού θα πάω. Αυτό θα το κρίνει το νομικό. Ο κωδικός λοιπόν συμφωνούμε λοιπόν για τον αγώνα του κωδικού 0068 που αφορά μόνο το κωδικό 0068-21 0001 φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις και το στέλος σίγματα που αφορούν την απόδοση του ΦΠΑ απαραίτητο για την έκδοση όλη τη προσωπική και το κωδικό των δικηγόρων. Και το ανάλογο ποσό που θα καλύπτει την προηγούμενη φορά σκοπεύουμε να κάνουμε άλλη μια αναμόρφωση και το σύνολο για τους δικηγόρους που έχω προσθέσει τις αμοιβές και τις δικές σας και τις κυρίες Κεφτάτα είναι στα 9.000. Yeah. Απλά αυτή τη στιγμή επειδή. Είναι και το μέσο που λέμε κάτι. Είναι τα χαρτιά που έχουμε κάτω. Δηλαδή 9.000 για μένα δεν είναι. Είναι 9.000. Ό,τι χαρτιά μα έχει τη φέρει κάτω στι 2, τα είχα προσθέσει και ήταν εκεί γύρω 8.000 κάτι και είπα 9. Απλά. Εγώ πήγα με αυτά που έχουμε κάτω. Απλά τώρα, επειδή ήταν μια πρόταση και έπρεπε να βρούμε τελευταία στιγμή και από πού θα τα πάρουμε. Και... Ναι, αλλά δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε σαν κωδικό που έχει δικαστήριο από την Άρα δεν έχει κανένα. Θα σου πει:
Ας πάει λοιπόν. Άρα λοιπόν συμφωνείτε. Στην επόμενη θα βγούμε τώρα. Άρα λοιπόν συμφωνείτε με το κωδικό 1 και 3. Κύριε Γουλαζέρη, παρακαλώ. Εγώ θέλω να κάνω, ακούστε, θα κάνω μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον προϋπολογισμό. Με έτοιμα νούμερα. Έτσι. Εντάξει, αποφασίζετε εσείς τι θα κάνετε. Πάντως από τώρα το λέω ότι και εγώ θα ψηφίσω αυτά που είναι υποχρεωτικά, σίγουρα θα ψηφίσω. Λοιπόν, η πρόταση δική μου είναι η εξής. Στέλλα. Ο κωδικός. Πόσο? Πριν ξεκινήσετε, ο προϋπολογισμός έχει περάσει ήδη το προσχέδιό του από την οικονομική. Ναι, δεν αλλάζω εγώ τον προϋπολογισμό τίποτα. Για την αναμόρφωση μιλάω. Α, γιατί λέγατε προϋπολογισμό. Αναμόρφωση μιλάω. Λοιπόν, λοιπόν, ο κωδικός ο 00651001, που είναι ο κωδικός για τις λογιστικές τακτοποιήσεις, είναι υποχρεωτική δαπάνη. Και έπρεπε, μην μου απαντάς τώρα, και έπρεπε στο σύνολό της να έχει συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του 2017. Μην απαντάς. Γιατί θα χάσω την ώρα. Αναμορφώνοντας τον νόμο σε αυτή τη στιγμή, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να γίνει μια λογιστική κίνηση στο ταμείο και να αυξηθεί ισόποσα το έσοδο της ομάδος 1, πάντα όμως σε θεωρητική βάση, μιας και ούτε έσοδο πραγματικό είναι, αλλά ούτε και έξοδο πραγματικό. Εφόσον έχει ήδη κρατηθεί από τη μηνιαία επιχορήγηση, κάπου. Αυτός λοιπόν ο κωδικός, η δική μου πρόταση είναι να γίνει σε μια μελλοντική αναμόρφωση, είτε την τελευταία του 17, είτε μέσα στο 18, και το ποσό αυτό που υπάρχει σε αυτόν τον κωδικό να το εκμεταλλευτούμε ως εξής. Να ενισχύσουμε τον κωδικό των δικηγόρων 00, Μαρία σε παρακαλώ άκουγε όμως, 00611001 κατά 14.914,52 και να το φτάσουμε κοντά 15.000 να έχει μέσα διαθέσιμο και να μην μειώσουμε τον κωδικό 006736 που τον μειώσαμε κατά 4.500 που είναι οι επιχορηγήσεις στους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι λοιπόν σου λέω τον ένα κωδικό προτείνω που να πάει να κατανεμηθεί. Ο κωδικός 00671 να μην αυξηθεί σε αυτή την αναμόρφωση κατά 20.000 αλλά να αυξηθεί κατά 11.734 και τα υπόλοιπα να ανακατανεμηθούν ως εξής. Είναι ο κωδικός του νομικού προσώπου που θεωρώ ότι πρέπει να αυξηθεί τόσο και επίσης κάνω πρόταση και ας μην είναι... Ακούγεται σωστά ότι το νομικό πρόσωπο επιτέλους, παρόλο που είσαι πάρα πολύ καλή πρόεδρος Αθηνά, θα πρέπει να ενσωματωθεί με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου και να λάβεις μία άλλη αρμοδιότητα για μένα. Πρέπει να καταργηθεί το νομικό πρόσωπο, δεν έχει καμία στην ουσία... μπορεί να το προσφέρει και μέσα από το Δήμο, από τους κωδικούς του Δήμου. Ορίστε. Ωραία. Το ποσό λοιπόν αυτό που μένει εκεί, ελεύθερο, να μην μειωθεί ο κωδικός 10611700016 κατά 3.000 που τον μειώσατε, διότι ο κωδικός αυτός δημιουργήθηκε στην τρίτη αναμόρφωση, παιδιά δεν μπορώ να μιλήσω, προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη με πολιτική δέσμευση την ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου. Είναι το ε9 στέρα. Το οποίο δεν έχουμε συμπεριλάβει αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό μας χρήματα γι' αυτό, πώς θα κάνουμε πολύ τα έχουμε, βεβαίως τα έχουμε βάλει. Στον καινούργιο προϋπολογισμό δεν τα έχουμε. Κακώς. Αφού δεν τα έχουμε, κακώς. Δεν τα έχουμε. Τα είχαμε στην τρίτη αναμόρφωση και γι' αυτό το σκοπό τα βάλαμε. Γι' αυτό τώρα τα 3.000. Και μάλιστα εδώ υπάρχει μια εξαγγελία από την κυβέρνηση που λέει. Κοιτάω τον κύριο Καπάκη. Για την κυβέρνηση που λέει ότι θα προβούμε σε μια επισκευή των ακινήτων του δημοσίου. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε αν δεν έχουμε περιουσιολόγιο? Από το 11 υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Όχι ότι αμελήσαμε εμείς, έτσι. Πάμε. Τα 3.000 λοιπόν από το νομικό πρόσωπο να μείνουν εκεί που ήταν, στο ε9. Να μην μειωθεί ο κωδικός 10641301, που είναι τα χρήματα που χρωστάμε στο ΚΤΕΛ. Που ενώ εγώ διαβεβαιώθηκα. Μισό λεπτάκι, πρόταση κάνω. Πρόταση. Ενώ πέρυσι λοιπόν ήρθαν κάτω οι οφειλές αυτές από το ΚΤΕΛ, την ώρα που κάναμε τον προϋπολογισμό του 17 και δεσμευτήκαμε ότι θα τις δώσουμε, και παρόλο και εμένα που με διαβεβαίωσαν άνθρωποι ότι δεν υπάρχουν οφειλές, αυτό δεν ισχύει.
Δεν ισχύει. Δεν θα πω τίποτα παρακάτω. Υπάρχουν οφειλές ύψους πάνω από τα 4. Δεν ισχύει. Και καλό θα είναι, τους συνεργάτες που τους έχουμε άμεση ανάγκη, τουλάχιστον να μην τους λέμε άλλα μπροστά και άλλα πίσω. Ο κωδικός 206516-1 που τελικά θα γίνει, κάνω τοποθέτηση. Ο κωδικός, κάνω τοποθέτηση παιδιά. Ο κωδικός 206516-1 που τελικά θα γίνει 206211, για να μην γράψεις το δώσω όλο. 206211-01. Εμείς πάντως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μπορεί να είναι στα πιο σωστά πράγματα. Εγώ δεν έχω χαρτιά, δεν μπορώ να συγκρίνω αυτή τη στιγμή. Τι να κάνω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Ήταν αυτό κύριε Μπουρατζέλη, θα τα κάνατε μια πρόταση, συνεργάτες είσαστε μαζί, να τους τα είχατε δώσει όπως τα φέρουμε. Τώρα τι συζητάμε εδώ πέρα. Ακούμε νούμερα. Παρακαλώ. Τι λέτε τώρα, ξαναπέστε τι να κάνω. Μα αυτή τη στιγμή δεν ακούμε εμείς κύριε Μπουρατζέλη, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σταματάω την τοποθέτησή μου. Σταματάω την τοποθέτησή μου. Γιατί τη σταματάω την υποθέτηση, επειδή δεν καταλαβαίνει ο κύριος Καραγιάννης. Δεν καταλαβαίνει η άμα, τι να κάνουμε κύριε Καραγιάννη. Και εγώ δεν πάω να σβήσω φωτιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν πάω στη φωτιά όμως. Μα κάνετε μια εισήγηση. Σπίτι. Δεν πάω στη φωτιά. Εισήγηση κάνω. Κύριε Βουραζέλη. Κάντε μια εισήγηση, μοιράστε τη, να την είχαμε από μέρες. Μα δεν κάνω εγώ διοίκηση κύριε Καραγιάννη. Δεν κάνω εγώ διοίκηση κύριε Καραγιάννη. Ούτε υπάρχει στις οικονομικές υπηρεσίες. Εντάξει, τότε... Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι υπάλληλος εγώ της οικονομικής υπηρεσίας. Παρακαλώ, κύριε Βραζέλη. Εντάξει, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, κύριε Βραζέλη, να συνοψίσω. Παρακαλώ. Με όλα αυτά που θα ανέφερα στην ουσία βγαίνουν εκτός οι λογιστικοποιήσεις και μένουν οι υπηρεσίες όπως ήταν. Και ενισχύουμε τους δικηγόρους και ενισχύουμε τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Διότι Στέλλα, η λογιστικοποίηση αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε έσω ούτε έξω. Εγώ από την Αποκεντρωμένη έχω εντολή ότι πρέπει να ταυτοποιήσουμε τι λογιστικές. Αν αυτή η πρόταση που κάνω εγώ δεν περάσει, ας πούμε. Δεν μπορεί να περάσει λοιπόν. Εγώ θα ψηφίσω ναι, μάλλον θα πω ότι την ψήφω όταν έρθει. Εγώ την αντιπρόταση αυτή την φέρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτερο θεσμικό όργανο και θα την καταθέσω αυτού σε όπως δεν τη διάβασα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν... Κατατίθεται λοιπόν η πρόταση αυτή. Ωραία. Από εκεί και πέρα όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας θα ψηφίσουμε μόνο για τις εισηγήσεις της ΕΠΕΣ, όχι για τις αντιπροτάσεις. Καταθέθηκε, θα εκτιμηθεί από την υπηρεσία. Δεν μπορεί να ψηφίσει μόνο. Γιατί δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί η μειοψηφία, η ανεξάρτητη ή η αντιπολίτευση να κάνουν μια εισήγηση. Μα νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να ακούσει την αντιπρόταση και να πει: ωραία, έχω ή δεν έχω. Δημάρχε, μισό λεπτό, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση με αφορά προσωπικά. Με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε και αφορά το άτομο. Αναφέρθηκα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα προχθές για την έκτακτη χρηματοδότηση υποδομών στα λιμάνια. Και σας λέω να είστε πολύ προσεκτικός στις κρίσεις που εκφράζετε και απέναντι στο άτομο μου, γιατί ο Υπουργός, ο κ. Σαντορινιός, λέει για υφιστάμενες υποδομές που έχουν φθορά και όχι για μελέτες που εξελίσσονται, που αντιπροτείνουν πατρολογικά, και θα σας το αποδείξω και θα σας φέρω και το διάδειγμα και ας είναι και ο κ. Καβάγης. Να είστε πολύ προσεκτικός λοιπόν και να μην προσβάλλετε. Έτσι, γιατί έχω να πω και άλλα πράγματα που θα τα πω αργότερα. Γενικά, γιατί αναφερθήκατε σε μένα για την ποιότητά μου. Θα τα πούμε στην πορεία. Στην πορεία. Χριστό, θεωρώ ότι είναι πρώτη φορά πραγματικά που στο Συμβούλιο η συμπολίτευση λέει να μειώσουμε τους φωτικούς και τις δαπάνες και η αντιπολίτευση λέει να τα αυξήσουμε. Θα λες αντιπολίτευση. Για ποιους λες όταν λες αντιπολίτευση, για όλους μας. Όχι εντάξει μας, γιατί αφήνουμε και ορούνται διάφορα πράγματα. Να μιλάς με ονόματα. Κύριε Δήμαρχε, και φύγουμε το θέμα της μείωσης των δημοτικών τελών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Συγγνώμη. Σας λέω το εξής. Σήμερα ήμουνα στην Αθήνα και μίλησα με άτομα από το Δήμο Ζωγράφου. 1,30 το τετραγωνικό τα δημοτικά τέλη. Ο Δήμος Φάρου 1,06, η Τίνος δεν περνάει τα 2 ευρώ, εμείς είμαστε 2,20 για το κάθε νοικοκυριό. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πόσο βοηθάμε τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Γιατί είπατε τώρα τι προτείνει η αντιπολίτευση και η ανεξάρτητη. Θα το απαντήσουμε. Εντάξει. Αυξήστε τα εσείς, θα τα πάτε 2,5. Αλλά επιπροσωπήσουμε την αντιπολίτευση. Εντάξει. Εγώ σας προτείνω. Για να κοινωνήσετε, δεν σας αυξηθεί προϋπολογισμό. Δεν κοινωνήσετε. Τρικοτηρέψτε τα οικονομικά σχήματα και μειώστε τα δημοτικά τέλη. Είναι απαράδεκτο το 2020. Σας το λέω. Άμα λες ότι η αντιπολίτευση είπε αύξηση, τι είπες τώρα. Τι αύξηση η αντιπολίτευση. Τι έρθωσε το άδειμα και δεν μίλησε κανένας. Κύριε Καπάκη, παρακαλώ, πρέπει να το χρόνο να ολοκληρώσω ο κύριος Δήμαρχος και αν έχει προκύψει θέμα η προσωπική, θα μου ζητήσετε τον νόμο να σου δώσω. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχο, ολοκληρώστε. Θα κρατήσουμε μια διαδικασία, σας παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν ένα σκεπτικό ότι πρέπει πρώτα να ξεχρεώσουμε κάποια πράγματα τα οποία ο Δήμος οφείλει να το κάνει. Άρα λοιπόν μειώνουμε αναγκαστικά και χωρίς να το θέλουμε φυσικά. Και μακάρι να προχωρούσαμε σε μια πρόταση όπως αυτή του κυρίου Βουραζέλη, να μην μειώσουμε τους κωδικούς μας και να πάμε και να μην πληρώσουμε τακτοποιήσεις λογιστικές και να αυξήσουμε τους κωδικούς για να μπορούμε να κάνουμε δαπάνες και άλλες εδώ Δήμο. Όμως έχουμε πάρει μια απόφαση η οποία δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας λογιστικές. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, τουλάχιστον με την οικονομική υπηρεσία, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά όπως θα συζητήσαμε κάτω, εκεί καταλήξαμε. Πάμε λοιπόν στο σκεπτικό αυτό, να ξεχρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν χρωστάμε, Δήμαρχε. Δεν χρωστάμε. Αυτή είναι η διαφορά που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Η διαφορά αντίληψης των οικονομικών. Δεν χρωστάμε στη ΔΕΗ. Και να ακουστεί και να γραφτεί. Δεν χρωστάμε στη ΔΕΗ, δεν χρωστάμε ούτε για δάνειο. Είμαστε πλήρης ενημερωμένοι, δεν χρωστάμε. Και αν πιστεύετε ότι χρωστάμε, ας φέρει η οικονομική υπηρεσία ένα έγγραφο από τη ΔΕΗ και από την τράπεζα να το παρακαταθέσει ότι χρωστάμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε την τακτοποίηση που έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να την κάνουμε σταδιακά. Δεν χρωστάμε. Να γραφτεί αυτό που λέω. Δεν χρωστάμε ούτε στη ΔΕΗ, ούτε στο παρακαταθήκον και δανείο. Πάμε να κάνουμε μία λάθος κίνηση. Δεν έχουμε που δεν έχουμε τα απαιτούμενα χρήματα για να κάνουμε δαπάνες, τουλάχιστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Και είναι τραγικό αυτό που κάνουμε, να αδειάζουμε τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, γιατί και καλά χρωστάμε. Βγάλετε το από το μυαλό σας. Δεν χρωστάμε. Η λογιστική τακτοποίηση είναι κάτι λογιστικό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και όλα αυτά τα χρόνια. Μισό λεπτάκι, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Έτσι. Δεν χρωστάμε σε κανένα. Χρωστάμε στους προμηθευτές, χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει, σε αυτούς που έχουν κάνει μεταφορές, στο προσωπικό. Δεν χρωστάμε στη ΔΕΗ. Επιτέλους. Και δεν φταίτε εσείς, κύριε Δήμαρχε. Δεν φταίτε εσείς. Εσείς το μόνο φταίξιμο που σας ρίχνω είναι ότι ακούτε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά δεν έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Χθες επικοινώνησε η υπηρεσία με την πρόεδρο του ΚΤΕΛ και είπε ότι δεν χρωστάμε κάτι εκτός από δύο δρομολόγια δύο μέρες που μας έκανε στο Υπουργό. Φέρτε μου μία βεβαίωση. Γιατί εμένα η ίδια η πρόεδρο σήμερα, που την πήρα, γιατί ήθελα να το βεβαιώσω, γιατί έχω κάποια υποχρέωση στους ανθρώπους αυτούς, μου είπε ότι ό,τι χρωστάγαμε, ό,τι μας χρωστάτε πάνω από 4.000 ευρώ. Ας φέρει λοιπόν η υπηρεσία που επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ. Βεβαίως, το ξέρουμε όλοι. Από την. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Παρακαλώ, υπόθηκε μια απόψη του κ. Αθανασίου, τη κυρία Βασιλοπούλου, ότι θα ψηφίσουν το ένα και το δύο. Το ένα και το δύο. Για του δικηγόρου, αν αυξηθούν, είπατε. Όχι, όσο χρειάζεται να αυξηθούν. Ναι, πόσο. Εσείς ξέρετε, εσείς είστε δικηγόροι. 12 δεν είπατε προηγουμένως. Όσα χρειάζεται για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Με τις 2.000 που βάζουμε στους δικηγόρους, μπορούμε να τακτοποιήσουμε το θέμα του ΣΤΕ που έχουμε και επιπλέον πράγματα. Και θα κάνουμε και δεύτερη αναμόρφωση όπου θα βάλουμε και άλλα. Γιατί θα κάνουμε κάθε εβδομάδα, κύριε. Αυτό θα κάνουμε κάθε εβδομάδα αναμόρφωση στους ίδιους κωδικούς. Τι δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, τι δεν καταλαβαίνω. Έχω κοινό μυαλό με όλους εδώ μέσα. Εμένα και στην άποψή σας μεγάλη. Βεβαίως. Άλλο θα λέει ο Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε μια αύξηση, αν μια κάνει πάλι η οικονομική υπηρεσία.
Δεν μπορούμε να πούμε τα 2.000 καθαρίζουν όλα, γιατί πρέπει να πούμε και όπου θα φύγει. Εμείς λέμε να μπουν τόσα χρήματα ώστε αξιοπρεπώς να σταθούμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η τεχνικο-οικονομική υπηρεσία θα βρει από πού θα τα πάρουν. Και εμείς να πούμε ότι θα έχουν να πάρουν 12.000 χωρίς να πούμε από πού θα τα βγάλετε, αντιλαμβάνεστε πού θα τα πέρασουν. Είναι δική μας δουλειά να πούμε από πού θα βγουν. Γιατί. Ας βγουν λοιπόν από τις 5.000 που ήταν για την αναπτυξιακή και δεν μπορούν να τις δώσουν. 5.095 και από ποιο άλλο ποσό κλείνει η οικονομική. Και από ό,τι κατάλαβα, η πρώτη σου κύριε Μπουραζέλη είναι ότι βάζει μια δική του εισήγηση και ψηφίζει αρνητικά στην εισήγηση που έφερε η υπηρεσία. Την εισήγηση την οποία θα δώσει στον κύριο Μίλη. Παρακαλώ λοιπόν, ψηφίζουμε. Όλοι ναι. Ναι. Όλοι ναι. Εγώ, όχι, το ξέρω. Δεν ψηφίζουμε και ψηφίζουμε μόνο το 1, το 3 και του δικηγόρου. Ένα τρία και δικηγόρου με 12.000. Ποιος εκεί, μα οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα. Πώς ψηφίζουν οι 12.000. Είναι μέσα. Οι 12.000. Πού είναι οι 12.000 ψηφίζουν. Αυτός ο τότε ήταν πού είναι οι 12.000. Δεν είναι παιδιά, έλεγε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, να ψηφίσουμε. Με ψήφους 17 εμπίπεδο το 1 και το 3.
Το ψήφο 17. Ψηφίστηκαν μόνο ορισμένα κονδύλια από την Ανατολή. Όχι Ανατολή. Τι αδάσκω. Έχουμε μόνο το ένα σκέλο. Το άλλο σκέλο ποιο θα βάλουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν παρακαλώ, επειδή θέλετε ένα σύμφωνο, ότι δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε και το ένα και το τρία. Όχι. Το τρία μπορεί. Το ένα. Πρέπει να. Το τρία. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι. Άρα λοιπόν, όλα αυτά απορρίπτονται με ψήφο 17. Δεν υπάρχει αυτό.
τριάντα. Το πρόβλημα δεν συμπεριλαμβάνει τη μία με στην άλλη. Δεν συμπεριλαμβάνει τη μία με στην άλλη πρόταση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ξαναμετράμε λοιπόν την ψηφοφορία. Θέλετε τρεις-τρεις. Το ίδιο πράγμα είναι. 17 ψηφίδια το 1 και το 3. Να πω κάτι. Το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η έγκριση της πέμπτης αναμόρφωσης. Το θέμα λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένα. Είναι η έγκριση της πέμπτης αναμόρφωσης. Και έρχεται κατ' επίγον γιατί μέσα στην πέμπτη αναμόρφωση υπάρχουν αυτοί οι κωδικοί που θεωρούνται από την υπηρεσία ότι πρέπει να ψηφιστούν. Έτσι. Και μπαίνει η διαδικασία στην ψηφοφορία. Εγκρίνεται η πέμπτη αναμόρφωση. Κάποιοι λένε εγκρίνεται όπως είναι. Έτσι. Κάποιοι λένε δεν εγκρίνεται και εγκρίνουμε μόνο τους τρεις. Και εγώ λέω, δεν εγκρίνω κανέναν. Άρα είναι το λίγο η πρόταση. Τρεις προτάσεις είναι το μικρό. Με τέσσερις ώρα μπορεί να 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 Το κύριος Μάμπλου, η κυρία Μαμάη, ο κύριος Βιδάλης, ο κύριος Βιδάλης και ο Σαμάς. Άρα λοιπόν η έγκριση όλης της αναμόρφωσης έλαβε τους ψήφους 9. Όχι λοιπόν στην αναμόρφωση πλήν των κονδυλίων 1-3 και δικηγόρο. Όχι λοιπόν εκτό του 1 και του 3 και του δικηγόρου είναι ο κύριο Θανασίου, η κυρία Βενετίκη, η κυρία Βαγκαζή, η κυρία Βασιλοπούλου, ο κύριο Καπάκη. Όχι, θα το συγκρίνουμε εμά τώρα για το 3 και το 5. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Καπάκη, τον κύριο Βασιλοπούλου. Δηλαδή να μην πάρουμε σύλλογη. Η κυρία Μαμάη. Δεν θέλετε να πάρουμε σύλλογη. Κυρία Μολύκα. Μα τους συλλόγους έχουν μέσα 2.000 ευρώ στους συλλόγους. Είναι μέσα οι συλλόγοι. Δεν πειράζει. Και ο κύριος Βουλαστές όχι. Μόνο τα δικηγορικά και τους συλλόγους. Και τους μειώναν μόνο στους κωδικούς παιδιά. Όλους τους κωδικούς τους μειώναμε. Οι σύλλογοι από 4,5 που είχαμε βάλει στην τρίτη. Η ψήφος του Μουρατζέλη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα πόσο είναι. 9-9. Όχι, έτσι είναι, δεν μπαίνει η πρόταση. Είναι 9 με 8 ο Μουρατζέλης, είναι και αυτό μόνο. Διαβάζει καλά τον κανόνα. Είμαστε 9. Δηλαδή πας κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου. Ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ψήφισα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι ντροπή, παιδιά.
για τους παλιούς που ήρθαν να μην ξέρετε. Πόσο καλά τους βόλετε. Τι δεν ψήφισατε. Δεν το ρωτάσετε. Τι δεν ψήφισατε. Πάρα κάνουμε διάλογο. Μα εσύ το σκεκίνησε. Για να το κάνεις αυτό, για να διεκδικήσεις τον υπάλληλο να έρθει,